άσχημη ανατροπή και για τον παίχτη και για την ομάδα. Άμα στα πει ο Κώστας, καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Γεια σας Κώστα. Καταρχάς απολογούμε για αυτό τι έλεγα για τον Κατσίνοβιτς, αλλά το ρεπορτάζ το ιατρικό είναι το μόνο στο οποίο πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις ρεπορτάζ. Δεν μπορείς να έχεις άποψη. Ναι, εκτός ότι δεν έχεις άποψη, δεν μπορείς να πας και τον παίχτη σε δικό σου γιατρό, ας πούμε. Δεν γίνεται. Οκ, okay, δηλαδή εμείς μεταφέραμε ό,τι λεγόταν. Μάλιστα όταν είχε γίνει η συνέντευξη αυτή του Αλμέιδα, είχαν δοθεί και διευκρινήσεις ότι, και το είχα πει την άλλη μέρα θυμάμαι και σε εσάς, ότι δεν είναι πρόβλημα στους κοιλιακούς, είναι ένα αστικό είδημα, οπότε ούτως ή άλλως δεν παίρνει επέμβαση και τώρα κάνει επέμβαση για τους κοιλιακούς. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση του καθενός. Ναι. Πώς φτάσαμε ως εκεί. Ήταν λαθασμένη εκτίμηση η Κώστα ή ήταν επιλογή της ΑΕΚ να το πει έτσι? Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν επιλογή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Για ποιο λόγο? Εγώ δεν καταλαβαίνω, γι' αυτό το λέω. Απλά θεωρώ ότι οι γιατροί πίστεψαν ότι ήταν πολύ μικρό το θέμα που είχε στους κοιλιακούς, ξέχωρα από το οστικό είδημα. Να ξαναπώ ότι η εγχείρηση δεν είναι για το οστικό είδημα, γιατί το οστικό είδημα δεν παίρνει εγχείρηση, ούτε θεραπεύεται με εγχείρηση, και μετά την εγχείρηση μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει το οστικό είδημα. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Θεωρούσαν ότι θα ξεπεραστεί όπως γίνεται πολλές φορές, ναι. Ότι θα μπορεί να παίξει χωρίς να... Θα πονάει λίγο, αλλά δεν θα έχει πρόβλημα να αγωνίζεται. Κάτι παρόμοιο έκανε ο Τσούμπερ, δηλαδή ο Τσούμπερ έπαιζε μήνες με πρόβλημα μέχρι να κάνει την εγχείρηση. Όμως αυτό είναι στον κάθε παίχτη. Ναι. Προφανώς ο Κατσίνοβιτς, έχοντας δει και τον Τσούμπερ, ο οποίος και λόγω του προβλήματος δεν μπορούσε να είναι αυτός που είναι, με αποτέλεσμα να έχει ακούσει και όσα έχει ακούσει όλο το διάστημα που έπαιζε με πρόβλημα, και επειδή ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, θέλει να κάνει την επέμβαση τώρα και να το ξεπεράσει άμεσα και να επιστρέψει άμεσα. Ο Τσούμπερ μπορεί να περίμενε και λίγο, μήπως προλάβει το Μουντιάλ και αποφάσισε όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει την επέμβαση πριν το Μουντιάλ, λέγοντας ότι δεν θα παίξει ούτε στο Μουντιάλ. Κοίτα να δεις. Θα μπορούσε να συνεχίσει άλλο ένα μήνα και να πάει στο Μουντιάλ. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Έπαιζε πολύ καιρό με αυτό το θέμα. Ναι. Έπαιζε πολύ καιρό με αυτό το θέμα και είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές κατά καιρούς που έχουν παίξει πολύ καιρό. Ο Γκατσίνοβιτς δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Απλά πάντα εκεί πέρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τι θέλει ο ασθενής. Βέβαια. Τώρα, στο θέμα που έχει γίνει με την καθυστέρηση, δηλαδή ότι θα μπορούσε να έχει κάνει επέμβαση εδώ και 20 μέρες και να έχει κερδίσει αυτό το χρόνο, κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Δηλαδή κανείς δεν κάνει με την πρώτη ενόχληση επέμβαση. Ούτε ο ίδιος είχε σκεφτεί καθόλου την επέμβαση. Προσπάθησε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που έλεγαν είναι ότι έκανε πολύ δυνατό πρόγραμμα χωρίς να πονάει, μόλις ξαναπόνεσε, τα έβαλε κάτω και θα γίνει αυτή η επέμβαση. Θα γίνει αυτή η επέμβαση σε 4-5 εβδομάδες. Απλά θεωρώ ότι ο τρόπος που το διαχειρίστηκε η ομάδα, δηλαδή το ιατρικό επιτελείο, γιατί ούτε κανείς άλλος από την ομάδα μπορεί να μιλήσει για αυτά τα θέματα χωρίς να έχει... Καλά, προφανώς. Θα έπρεπε να ήταν κάπως διαφορετικός. Δηλαδή και να υπήρχε, ας πούμε, μια τέτοια ότι έχει και ένα πρόβλημα στο κοιλιακό, ότι έχει ένα σύνδρομο όχι πολύ σοβαρό, δεν θα γινόταν τίποτα. Τέλος πάντων. Αυτά τα λέμε για την επόμενη φορά. Πιο πολύ δηλαδή είναι θέμα της αξιοπιστίας παρά κάτι άλλο που έγινε. Θα μείνει 5 με 6 εβδομάδες έξω. Είδαμε και με τον Τσούμπερ που είχε πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα. Ο Τσούμπερ έβαλε 2 πλέγματα. Ότι επέστρεψε πολύ γρήγορα, χθες έκανε την πρώτη του κανονική προπόνηση, πιθανόν να είναι στις 18 αύριο, σίγουρα θα είναι στο Βόλο και μην ξεκινήσει κιόλας, γιατί τυχαίνει και η θέση κιόλας είναι η θέση του Κατσίνοβιτς, δηλαδή αριστερά στο κέντρο, και είναι και ένας παίχτης που έχει τα χαρακτηριστικά, δηλαδή έρχεται προς τα μέσα, δεν είναι ο παίχτης γραμμής όπως είναι από την άλλη πλευρά, ας πούμε, ή ο Ελίας, ή ο... ακόμη και ο Φερνάντες είναι πιο ακραίος παίχτης από το Τζούμπερ, πιο καθαρός ακραίος, τέλος πάντων, και με ένα πρόβλημα λοιπόν επιπλέον που ήταν όμως αναμενόμενο, πάει αύριο, η ΑΕΚ αύριο τώρα στο αυριανό παιχνίδι, ναι. με τη Λαμία. Τώρα αγωνιστικά πώς θα το λύσουμε αυτό?
Με τον Τζούμπερ πιστεύω. Με τον Τζούμπερ. Από το δεύτερο μάτς. Και το Μάνταλο. Δηλαδή ο Μάνταλος έπαιζε αριστερά. Πιθανό να παίξει αύριο, πιστεύω θα παίξει σίγουρα. Και μετά είναι και ο Τζούμπερ. Έρχεται και ο Τζούμπερ. Δεξιά. Δεξιά θα δούμε. Μπορεί να πάει ένας από τους δύο αυτούς που είπα. Θα το δούμε κι αυτό. Ναι. Τον Γκαρσία μπορεί να μην. Για... Ναι. Δηλαδή αύριο που είναι αριστερά είμαι αραούχο εκεί να αναλύω. Ο Γκαρσία, όπως έγινε στη Ριζούπολη. Άμραμπατ τώρα. Ο Άμραμπατ είναι και αυτός. Αν δεν είναι στο Βόλο θα είναι σίγουρα στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα θα είναι και ο Φερνάντες, δηλαδή εντάξει, λίγο σιγά σιγά λύνουν τα προβλήματα. Εκεί ψιλολύνεται η φάση. Ναι, όταν μπήκε ο Φερνάντες, αυτό λέγαμε και πριν στην αρχή της εκπομπής, ότι ο Φερνάντες μπορεί να καλύψει αυτές τις θέσεις. Ναι. Γιατί ναι, μεν τον έχουμε και πιο κεντρικό, αλλά παίζει και στην άκρη. Στο Βόλο παίζει και στην άκρη. Ο Φερνάντες, κοίτα, ο Φερνάντες, ας πούμε, στην καριέρα του και στη Μάντσεστερ Σίτι ήταν ακραίος. Ναι. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό, αλλά και στο Βόλο τα πιο πολλά μάτσα παίζει στα άκρα και γενικά είναι ένας παίκτης που παίζει, ναι, που παίζει στα άκρα. Ναι. Το θέμα είναι αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτά τα δύο μάτς, ένα ναι. Λαμία, εντάξει και το πρώτο βασικά τώρα με τη Λαμία αύριο. Ναι. Εκεί βλέπω, νομίζω ότι ο Σιμάσκι πιστεύω θα επιστρέψει, εκτός αν είναι ο Πινέδα στο 100% που μπορεί να είναι, γιατί μπήκε και αλλαγή στο άλλο μάτς, οπότε μπορεί να παίξει. Μαζί με τον Γιώσον. Πιστεύω ότι ο Γιώσον δύσκολα θα βγει από την δεκάδα, με αυτά που έχουμε δει. Αλλά να πούμε περισσότερα αύριο καλύτερα γι' αυτό. Έτσι ναι. Είναι τη μέρα του αγώνα. Και για αριστερό μπακ, ίσως δούμε το Χατσαφή για ένα λόγο, δηλαδή ότι να έχει στον πάγκο ένα παίχτη το Σιντιμπέ που θα μπορεί να πάρει τη θέση και στα δύο άκρα. Και το ενός και το άλλο άκρα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά δεξιμπακ, το ρότα... ένα αριστερό μπακ εκεί κλασικό. Το ρότα δεν το συζητάμε, έτσι. Καλά, ο Ρότα σίγουρα θα πει. Όπως επίσης και το Μουκουντή Μήτογλου. Σωστά. Μουκουντή Μήτογλου, βέβαια. Δεν βάζει αυτό. Και αυτό είναι... Εντάξει, ο Βίδα νομίζω και αυτός για τα Γιάννα πιο πολύ θα πολιτεί. Θα δούμε τώρα. Γύρισε ο Βίδα. Όχι ακόμη. Έχει άλλο. Σάββατο... Έπαιζε το Σάββατο. Ναι, το Σάββατο ήταν στο παιχνίδι. Οπότε έχουμε κάποιες μέρες ακόμη. Αυτά. Τα γραφικά δεν έχω κάτι που μπορώ να πω έτσι που να είναι προχωρημένο ή κάποιο όνομα. Είπαμε χθες με τον Κικάνοβιτ τι ισχύει. Πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης που η ΑΕΚ τον θέλει και αν μπορεί να τον πάρει τώρα θα τον πάρει τώρα, αν μπορεί το καλοκαίρι θα τον πάρει το καλοκαίρι. Αυτός τι θέσεις καλύπτει, Κωστά? Καλύπτει τέσσερις θέσεις μπροστά. Δηλαδή όταν πήγε τον είχε φέρει ο Αλμέιδα πολύ μικρό εκεί στη Σαν Χωσέ, 18 χρονών, ήταν center for. Ο Αλμέιδα τον έβαζε και center for και πίσω από τον επιθετικό και μετά τον πήγε αριστερά. Ακραίο αριστερά, επιθετικό αριστερά. Αλλά μπορεί να παίξει και δεξιά, δηλαδή μπορεί να παίξει αυτές τις θέσεις και τις τέσσερις. Είναι ακόμη σχετικά νεαρός, 23 χρονών νομίζω είναι. Είναι ένα δικό του παιδί, τον είχε ζητήσει και το καλοκαίρι, είχε κάνει πρόταση, είχε απορριφθεί από την ομάδα του. Τώρα οι Αμερικάνοι χθες έγραψαν για νέα πρόταση, δεν το έχω επιβεβαιώσει αλλά το βλέπω λογικό. Και θα δούμε τώρα. Αυτός μένει ελεύθερος. Αυτές οι μεταγραφές που είχα πει ότι είναι κάποιοι παίκτες που υπάρχει στόχευση να έρθουν στην ΑΕΚ, που αν οι συγκυρίες ευνοήσουν τώρα μπορεί να έρθουν και από τώρα. Μένει ελεύθερος το καλοκαίρι αυτός? Όχι. Έχει συμβόλαιο μέχρι τώρα και συν 2 χρόνια οψιών η ομάδα του. Α, μάλιστα. Από ό,τι πατάμε πάνω στην οψιών ανανέωσης. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε.